Καλημέρα σας κύριε Παλάουρα. Καλημέρα και σας, ακροατές. Να ξεκινήσω από κάτι το οποίο έχει πλέον γίνει, το συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Κίρτσο, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει ένα σχοινάκι από το οποίο τραβάει από τη μία κυβέρνηση, από την άλλη αντιπολίτευση, και αναφέρομαι στα κρούσματα βίας, τις περιπτώσεις που είχαμε τις τελευταίες μέρες, με κορύφωμα από κορύφωμα την χθεσινή ιστορία των 25-26 στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν αυτές οι καταστάσεις? Κοιτάξτε, αυτές οι καταστάσεις είναι εγγενείς, θα έλεγα, πραγμάτων που όχι μόνο συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Η αντιμετώπιση τους πρέπει να είναι πολιτική. Δεν μπορεί να είναι ούτε αυταρχική, ούτε να κλείνουμε τα μάτια. Στην προκειμένη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι όχι για το χθεσινό. Αυτό ήταν η συνέπεια της εκκίνωσης που έγινε. Νομίζω ότι δεν ήταν από την πλευρά των αρχών και κυρίως της αγγελικής παραγγελίας ο καλύτερος τρόπος με την εκκένωση. Θα μπορούσε πολιτικά να διαχειριστεί καλύτερα το σύστημα κρατικό. Φαντάζομαι, κύριε Παλαούρα, με όλο το σεβασμό σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα, αυτό που λέτε μόλις τώρα θα συνιστούσε λόγο να σας καλέσει ο εισαγγελέας. Γιατί? Γιατί κάνετε πολιτικό σχόλιο, παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Κρίνετε εσείς, εδώ υπάρχει σύγκρουση εξουσιών. Λέτε ότι ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης κακός παρενέβη. Δεν μπορώ να το κρίνω. Όχι. Αλλή μόνο. Τη δικαιοσύνη. Κάνετε μεγάλο λάθος. Όχι, κάνετε λάθος. Είναι ξεπερασμένα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα είχαν οικοδομήσεις στο κράτος της δεξιάς και τα οποία τελειώσαν και με το Σύνταγμα του 1974, τελειώσαν και από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δηλαδή αλλήμωνα, το Σύνταγμα. Δεν είναι απόφαση, είναι παρέμβαση. Είναι άλλο πράγμα. Ο εισαγγελέας ζήτησε γιατί ετελεί το. Γιατί κλήθηκε από τις πανεπιστημιακές. Δεν μπορώ να κρίνω την εισαγγελική μη παρέμβαση, για το πω λίγο ανάποδα, της αρμόδιας εισαγγελίας Αθήνας με το. Άλλο. Εγώ αναφέρθηκα, κύριε. Άλλο είναι αυτό που λέτε τώρα. Δεν είναι άλλο. Δηλαδή εδώ δεν βγήκε απόφαση. Εδώ υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα μετά από αίτημα των Βρετανικών ή άλλων αρχών της πόλης να υπάρξει, να πάρει μέρος η δικαιοσύνη, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή στη χώρα μας με βάση το Σύνταγμα που ισχύει. Δεν καταργήθηκε αυτό. Και λέτε εσείς. Αλλά κρίνεται. Όλες οι αρχές κρίνονται. Δηλαδή ο εισαγγελέας όταν του ζητούν παρέμβαση οι αρχές, δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Όχι, ο εισαγγελέας δεν του ζήτησαν οι αρχές. Του ζήτησαν οι σύλλογοι ή τα μορφώματα, τα πρόσωπα δηλαδή, όπως η Μητρόπολη, και ένας ιδιώτης ζήτησαν και ένας στο κτίριο. Εγώ μιλάω για τις Βρετανικές αρχές στο Πανεπιστήμιο και στο No και Border. Βρετανικές αρχές. Ναι. Ναι, και οι Βρετανικές αρχές ζήτησαν από τον εισαγγελέα. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, ήταν άστοχη η ενέργεια του εισαγγελέα και έχουμε αυτές τις συνέπειες. Άρα δεν μπορώ να το κρίνω. Αν το κτίριο. Ένα παράδειγμα προηγουμένως, με συγχωρείτε να το. Ο Ντογιάκος είναι εισαγγελέας που διαχειρίστηκε την υπόθεση της Siemens. Αν θέλετε, λοιπόν, πάμε μετά στη Siemens. Εγώ δεν μιλάω για τη Siemens, μιλάω για αυτό, μην το διαχειριστούμε. Μην το πάμε παντού. Δεν μπορώ να κρίνω τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, λοιπόν, αυτός ο Τριγιάκος, γνωστός ο Τριγιάκος άλλωστε, έστειλε για μετάφραση 1.100 σελίδες από τις 5.000. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Ωραία, να έρθουμε λίγο στο. Δεν θα πω εγώ στον πειρασμό να πάω στον Γιάκο, μπορώ να το συζητήσουμε μετά αν θέλετε. Εγώ θα παραμείνω λίγο στο θέμα μας. Ένας ιδιώτης, λοιπόν, βλέπει ότι το κτίριό του τετραόροφο, τριόροφο τελεί υποκατάληψη. Και ζητάει παρέμβαση εισαγγελέα. Ναι. Αυτό. Ο εισαγγελέας έχει δύο πράγματα να σταθμίσει. Από τη μια μεριά την παραγγελία του, τη μήνυση, την αγωγή, όπως θέλετε πέστε, του ιδιώτη ή της Μητρόπολης ή το Πανεπιστήμιο. Και από την άλλη μεριά το πολιτικό διακύβευμα. Αυτό πρέπει να σταθεί. Ο εισαγγελέας το πολιτικό διακύβευμα. Ο εισαγγελέας. Το κοινωνικό, πέστε το έτσι. Πολιτικό το κοινωνικό διακύβευμα. Δηλαδή ο εισαγγελέας δεν είναι σε μια αποστηρωμένη. Ο εισαγγελέας είναι ένας δημόσιος λειτουργός. Απομονωμένη θέση που δεν βλέπει το κοινωνικό γίγνεσθε.
Οι εισαγγελείς ναι. και οι δικαστές πρέπει να παρακολουθούν το κοινωνικό κίνημα. Ο εισαγγελέας έχει, κύριε Μπαλαούρα, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου πορεύεται. Δεν είναι πολιτικός ο εισαγγελέας. Πάει ένας ιδιώτης και του λέει: κύριε, έχω 60 ανθρώπους στο σπίτι μου. Θέλω να βγουν. Ναι. Ο εισαγγελέας δηλαδή παρενέβη. Εσείς λέτε κακώς παρενέβη. Αυτό δεν είναι εμπλοκή της πολιτικής. Τα... Όχι, ρωτάω, εντάξει, δεν είναι κακό να διαφωνούμε. Μπορεί να έχετε δίκιο. Για να το κρίνω, δεν μπορώ να το κρίνω. Εμένα ναι, δεν ξέρω τι δικαιοσύνη είναι. Έχουν συμβεί πολλές φορές. Στην Ελλάδα και διεθνώς έχουν συμβεί γεγονότα όπως μεγάλες καταλήψεις οι οποίες ας πούμε αφέθηκαν από τις αρχές, δεν μπήκανε με τα μάτια και με τα ΜΕΑ και με τα τάγκς μέσα, έτσι, και δοθήκαν διαφορετικές λύσεις. Αυτό λέω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Τώρα το... Επειδή από το πρωί δεν ασχολήθηκα σκοπίμως με το θέμα, ξέρω ότι θα είστε μαζί μας, αλλά ακροατές πήραν τηλέφωνο νωρίτερα και είπανε, λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι έχουν καταδικάσει αυτό που έγινε χθες στη Μητρόπολη. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει άνθρωπος που θα το καταδικάζει. Αυτό είναι, είχα είπα μόλις προηγουμένως μόνος μου, ότι είναι παρεπόμενο της πρώτης εκδήλωσης. Αυτό είναι κακώς αιτιολόγηση που κάνετε, το καταδικάζει. Υπάρχει αιτιολόγηση, είναι βεβαίως. Εγώ λέω λοιπόν ότι είμαι εναντίον της προσβολής οποιοδήποτε συναισθήματος και έκφρασης της σκεφτικού... πιστεύω, ναι. Ναι. Πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι σαφές, αλίμονο. Άρα πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος το προσβάλλει. Αλλά μπορούμε να πούμε αντιστρόφως, είναι διαφορετικό πράγμα βέβαια, αλλά να δούμε τα μεγέθη. Το μέγεθος του, αυτό που έγινε στην εκκλησία, στη Μητρόπολη, είναι πολύ βαρύτερο και σημαντικότερο. Αλλά μπορούμε να δούμε και την κατάληψη των γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι λοιπόν που τα απομονώνουμε. Όχι καθόλου, ίσα είναι κατακριτέο και καταδικαστέο, φυσικά. Δεν διαφωνεί κανείς. Εγώ λοιπόν δεν έχω καμία σχέση με θρησκεία, παρά τα άλλα. Λέω ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτο σεβασμός, μα απόλυτο σεβασμός σε οποιαδήποτε θρησκευτικό πιστεύω. Άρα ο Μάκης... Η διακοπή, για να τελειώσουμε με αυτό, γιατί ψάχνουμε να διηγήσουμε τον κόνοπα, η διακοπή λοιπόν οποιασδήποτε συνάθρησης θρησκευτικού χαρακτήρα, το πιστεύω δηλαδή όπως πολιτικό αντιστρόφος. Λοιπόν, οποιοδήποτε συνάθρηση τέτοιου είδους δημιουργεί προβλήματα. Είναι απαράδεκτη φαινόμενα αυτά. Μάλιστα. Ωραία, όχι, είστε σαφείς. Σαφή. Άρα πράγματα. Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν. Ακόμα και αφιπερβολή, πώς το λένε, σκοπτικά κείμενα ή πώς το λένε... εικονογραφείς, ας πούμε, που φύγουν, ας πούμε, το θρησκευτικό αίσθημα ομάδων, ας πούμε, πληθυσμού, πάλι είναι και μου αρέσουν. Ναι. Είναι σαφή πράγματα αυτά. Άρα θα πρέπει να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε τέτοιες εκτροπές. Έστω και ολιγομελείς ομάδες. Νομίζω ότι από τη στιγμή που προσβάλλουν κάποια δομημένα πράγματα, η δικαιοσύνη, εδώ μπαίνει το θέμα της δικαιοσύνης, θα πρέπει, ας πούμε, να πάρει τις πρωτοβουλίες της. Βεβαίως. Δεν έχω τίποτα, αλλά από εκεί και πέρα, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι στο κοινωνικό γίγνεσθε, για να μην πω πολιτικό και παραξηγηθώ, το κοινωνικό γίγνεσθε πρέπει να βλέπουμε μια σφαιρικότητα πραγμάτων. Ναι. Είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι. Και σας λέω και στη Γαλλία, πάρτε πρόσφατα, ας πούμε, και στη Γερμανία ακόμα. Εχθές για παράδειγμα στη Γερμανία απαγορεύτηκε βλακοειδός από τη δικαιοσύνη, μήνυμα σε μια μεγάλη συγκέντρωση που κάνανε οι Τούρκοι της Γερμανίας, τις ομιλίες του Ερντογάν. Βλακοειδός. Λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Ερντογάν, ούτε τον υποστηρίζω. Βλέπω ότι πάει σε ένα λίαν αυταρχικό καθεστώς, αλλά παρά τα αυτά, αλίμονα μπορεί να πηγήσει ο πρόεδρος της χώρας στους ομοεθνείς του. Αλίμονα. Πού πάμε. Επομένως πρέπει να βλέπουμε, δεν μπορεί λοιπόν, και εκεί αποφάσισε, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, και αποφάσισε δικαστήριο μάλιστα, όχι εισαγγελέας. Και κρίθηκε μάλιστα από τον πρόεδρο, από ό,τι άκουσα, τον πρόεδρο της Γερμανίας, που είπε ότι είναι απαράδεκτο. Τι σημαίνει απόφαση δικαστήριο, τι σημαίνει απόφαση εισαγγελέα. Το κοινωνικό γίγνεσθε το πετάμε. 50.000 ανθρώπων εχθές που διαδήλωναν, ας πούμε, κατά τη γνώμη με λάθος συνθήματα, αλλά είναι αυτά τα δικά του. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα εντάξει, μπερδέψαμε κάτι τελείως διαφορετικό με αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα. Και έχουμε πραξικόπημα, έχουμε καθεστώς, έχουμε πράγματα και θάματα τα οποία είναι πολύ πιο κοντά. Μιλάω για τη Γερμανία τώρα. Ναι. Δεν μιλάω για τη Γερμανία. Και σας είπα ότι ο πρόεδρος της Γερμανίας δεν είναι οποιοδήποτε. Μα εδώ εμείς, αγαπητέ μου κύριε Μπαλαούρα, προσφάτως απαγορεύσαμε συγκεντρώσεις στην Αθήνα γιατί έκαναν συγκέντρωση ακροδεξί. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή, και καλά κάναμε και απαγορεύσαμε.
για να μην γίνουν επεισόδια. Τι μου λέτε τώρα δηλαδή. Ναι, γι' αυτό σας λέω, μην τα βάζουμε στο ίδιο σακί όλα. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικά πράγματα και αν οι δικαστικές αρχές δεν βλέπουν το κοινωνικό γίγνεσθε, όπως σας είπα το παράδειγμα της Γερμανίας, δεν το είπα τυχαία, είναι ενδεικτικό. Το ίδιο και με την αντισυγκέντρωση των ακροδεξιών, των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Βέβαια, αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τώρα, επειδή πιέζει ο χρόνος, πείτε μας λίγο, μαθαίνουμε ότι εν ώψη και του συνεδρίου που θα γίνει το φθινόπωρο στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται συζητήσεις για ανασχηματισμό και στροφή προς τον ρεαλισμό. Δηλαδή, να φέρουμε περισσότερους επενδυτές, να ξεχάσουμε λίγο την ρητορική μέχρι σήμερα κλπ. Αυτό θα ρω ότι θα συμφωνήσουμε ότι είναι στην καλή κατεύθυνση για τον τόπο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι υπέρ των επενδύσεων, ουδέποτε υπήρξε εναντίον. Εκείνο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το επαναλαμβάνει, που έλεγε και το λέει ξανά, είναι ότι οι επενδυτές πρέπει να έχουν σεβασμό στους νόμους του κράτους, να έχουν το εργατικό δίκαιο και να τηρούν τους περιβαλλοντολογικούς όρους. Αυτά είναι κλασικά πράγματα που συμβαίνουν ακόμα και σε κράτη που τώρα αρχίζουν και σταθεροποιούνται στα πόδια τους, είτε στην Αφρική, είτε στην Ασία, είτε στην Ελλάδα και άλλοι μόνο. Δεν μπορεί ο επενδυτής όπου γινόταν στη δεκαετία του 50 να έχει τσάμπα ρεύμα, να καταπατεί το περιβάλλον είτε εργασιακά δικαιώματα. Αυτά είναι άδεια. Επομένως θέλουμε επενδύσεις με κάποιους κανόνες, όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Mm-hmm. Απλά πράγματα είναι αυτά. Γιατί λοιπόν λέμε και φτιάχνουμε μία μυθοπλασία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει επενδύσεις. Ποιος το λέει αυτό? Ο Πρωθυπουργός στο Παπαχελά προχθές είπε το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε 4% τώρα, ότι είμαστε κυβέρνηση. Και αυτές τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που είχαμε σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας κλπ. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε. Είναι λόγια του ιδίου του Πρωθυπουργού. Ναι, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής όπως είμαι και εγώ σαφής. Συμφωνώ, λέω και εγώ. Και σας λέω λοιπόν ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Οι κανόνες δεν λέμε όχι σε επενδύσεις. Λέμε με κανόνες να τηρούνται το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα και γενικότερα τα κοινωνικά δικαιώματα. Λοιπόν, περί αυτού, εγώ έχω κάνει σαν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Συμβουλής, μου έχουν συναντήσει και επενδυτές και πρέσβεις. Λοιπόν, είναι σαφής η θέση μας. Βεβαίως ελάτε, βεβαίως επενδύστε. Μακάρι να είχαμε φτιάξει, γιατί δεν έχει φτιάξει αυτό το κράτος, μην πω καμία λέξη μπροστά από το κράτος, για να συνεννοηθείτε καλύτερα και με τους ακροατές σας, να έχει φτιάξει αυτό το κράτος, για παράδειγμα, τις βιομηχανικές ζώνες. Δεν έχει φτιάξει. Οπότε ένας επενδυτής έμπαινε μέσα, ήξερε το δομημένο... Η ζώνη δεν υπήρχε ή διώχναμε τις βιομηχανίες, για να καταλάβω. Γιατί ζώνες έχουμε, βιομηχανίες δεν έχουμε. Αυτό, μισό λεπτό, όχι. Για να έρθει λοιπόν μια επένδυση, για να κάνουμε σοβαρή κουβέντα τώρα. Ναι. Μια επένδυση, γιατί να μην πάει σε μια... Σας λέω, σας πληροφορώ ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μόνο δύο βιομηχανικές ζώνες. Η μία είναι της Πάντρας και η άλλη του Βόλου. Ούτε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή με άδεια, με κανόνες, με όλα αυτά. Ούτε στην Αθήνα πολύ περισσότερο, ούτε πουθενά. Αν δεν γίνεται λοιπόν, να ξέρει ο επενδυτής ότι θα φτιάξει μια βιομηχανία ή μια εταιρεία Α, η οποία θα δίνει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή προσφέρει δηλαδή ρεύμα, του προσφέρει νερό, του προσφέρει αποχέτευση, η οποία αποχέτευση θα είναι ενιαία και θα πηγαίνει, θα καθαρίζουν τα λίμματα και δεν θα έχουμε, ας πούμε, μόλυνση του περιβάλλοντος, το θαλασσόν ή τίποτα άλλο. Τότε βεβαίως, αυτό σας λέω, είμαστε πολύ πίσω σαν κράτη. Επειδή είστε στον πυρήνα του οικονομικού επιτελείου, είστε οικονομολόγος, κύριε Μπαλαούρα, θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά, εκτός από τις επενδύσεις που ήταν σε εξέλιξη, υπάρχει κάποια επένδυση που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτό, διότι το Brexit, αν θυμόσαστε καλά, ήταν στην πρώτη κλίμακα της δημοσιότητας και στην Ευρώπη και στην Αμερική, ακόμα και όχι στον κόσμο. Επομένως, ένας επενδυτής πώς θα έρχονταν όταν, ας πούμε, ο Σόιμπλε, για παράδειγμα, έλεγε ότι δεν πρόκειται να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και πρέπει να φύγει. Θα θυμόσαστε αυτά. Λοιπόν, επομένως, υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν το είχαμε φτιάξει εμείς, το οποίο το υιοθετήσαμε, γιατί ούτε την προηγούμενη φάση έγινε καμία σοβαρή. Με κυβέρνηση Σαμαρά, το success story, δεν μιλούσε για καμία, ούτε είχε καταγραφεί καμία επένδυση. Ναι. Επομένως, μην λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Στον αγωγό, εγώ θυμάμαι ότι η υπογραφή του Τσίπρα έπεσε πάνω στην υπογραφή του Σαμαρά.
Σας θυμίζω ότι ο Αγωγός είχε μπλοκαριστεί. Ναι, αλλά οι υπογραφές των τεσσάρων πρωθυπουργών μπήκαν και μετά έβαλε και ο Σαμαράς. Στα περιφερειακά αεροδρόμια, βέβαια έχει και δάκρυ το χαρτί του κυρίου Σπίρτσι, αλλά η υπογραφή έπεσε μετά τους προηγούμενους. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μπαλαούρα? Γιατί δηλαδή κάποτε δεν συμφωνούμε σε αυτονόητα πράγματα και να πούμε, κάτσε ρε φίλε, κάνανε λάθη προηγούμενοι, κάναμε και εμείς λάθος εκτιμήσεις, να δούμε την Ελλάδα πώς μπορούμε να την πάμε μπροστά. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα. Αν πρόκειται περί λάθους, κάποιου λάθους θα το σημειώσουμε και το παραδεχτούμε. Δεν είμαστε εκείνοι που μιλάμε δογματικά και έχουμε στερεότυπα και λέμε αρλούμπες. Είναι πολύ απλά πράγματα. Εμείς δεν θέλαμε την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων. Καθαρά πράγματα. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που τον αναφέρατε, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εμείς όμως σεβαστήκαμε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Μας είπαν και οι δανειστές ότι το κράτος έχει συνέχεια. Και επομένως τα 14 αεροδρόμια τα έχετε δεχτεί. Έτσι, εμείς προσπαθήσαμε και φέραμε κατά τους καλύτερους όρους, αλλά τελικά η ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου έγινε. Και μάλιστα έγινε, για να τα ξέρουμε και οι ακροατές όλα, έγινε. Αποκρατικοποιήσαμε εμείς και κρατικοποίησε η Γερμανία, γιατί η εταιρεία αυτή που τα αγόρασε, έτσι, είναι κρατική εταιρεία της Γερμανίας. Δηλαδή εδώ είναι τα οξύμορα πράγματα. Λοιπόν, επομένως, με δάκρυ βέβαια, καλά έκανε ο Σπίρτσις και τον χαρακτηρίζει ότι έκλαιγε βεβαίως. Αλλά όμως οτιρήσαμε. Εμείς, παρά το βάναυσο αυτό της συμφωνίας που έγινε από την πλευρά των, με το μαχαίρι στο λαιμό, το καλοκαίρι, το περσινό καλοκαίρι, παρόλα αυτά τα υλοποιούμε. Είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε. Σε αυτό δεν μπορεί να μας κάνει κανένας κριτική. Ούτε καν η Νέα Δημοκρατία, η οποία μπουσουλάει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαγγείλει κανένα, ας πούμε, όχι βαθύ και τα λοιπά, κανένα πρόγραμμα. Όχι. Τι κάνει ο Τσίπρας όταν πάει στην Πάρο? Με θέματα έχουν όλα τα κανάλια δικά τους και λένε θα πάει με 54 ανθρώπους στην Οδύνα να περάσει καλά στην Πάρο. Μα είναι ψευδέστατα, είναι ντροπιαστικά πράγματα για μια ευνοούμενη πολιτεία και στην πολιτική αντιπαράθεση. Δηλαδή πήγε με 6 ανθρώπους, μέσα και η συνοδεία του, 6 άνθρωποι, ο Σπίρτζης και ο Τσίπρας ήταν και η ασφάλειά του και η ασφάλειά τους και 2-3 σύμβουλοι. 6 άτομα. Πού είναι τα 54 που σηκώσανε και κάνανε, ας πούμε, τέτοιο οχλαβοβή? Αυτή είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Να μας πει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλος να μας πει τι έχετε να προτείνετε. Αυτό που με ρωτάτε εσείς δεν είσαστε πολιτικός. Παρ' όλα αυτά ρωτάτε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας και καλά την κάνετε. Και ρωτάτε για τις επενδύσεις, τι έχετε να πείτε? Ρωτάω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου, για τις επενδύσεις, ο κ. Μητσοτάκης τι έχει να πει? Δεν έχει αφήσει λέξη, καμία λέξη. Για τα αεροδρόμια τι έχει να πει? Ότι υπογράψει ο Σαμαράς. Εντάξει, υπογράψει ο Σαμαράς. Είναι καλή επένδυση? Εμείς λέμε πως δεν είναι. Εμείς θεωρούμε ότι το κράτος του ελληνικού χάνει. Θα μπορούσε να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα, δεν γίνανε. Τέλεια και παύλα. Να είστε καλά. Τι πράγμα μπορεί να αφρώσει για την παραγωγική μα συγκρότηση τη χώρα? Έχει αφρώσει τη λέξη η Νέα Δημοκρατία. Μάστε. Κύριε Μπαλαούρα, να είστε. Στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη μπορεί να μα υποδείξει που είναι κατεστραμμένη με εκατομμύρια άνεργου, με δίθυμα τη ύφεση, τεράστιο δίθυμα, με ακόμα και ποιοτικά στοιχεία όπω ο αναρχονοτισμό καταγράφεται και εκεί. Και ρωτάω, έχει να δώσει κάτι, ποιος τα έφερε αυτά τα πράγματα? Ποιος τα έφερε αυτά τα πράγματα? 1,5 εκατομμύρια άνεργους και τα νέα παιδιά που είναι στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να δώσει λοιπόν λέξη, γιατί δημιούργησαν αυτή την κατάσταση ήδη. Τι να πει τώρα? Έστω να πει μια αυτοκριτική, να βγει κάποιος τέλεχος τους και να πει και δικός τέλεχος. Ότι εντάξει ρε παιδιά, κάναμε και εμείς αυτά τα πράγματα να δούμε πώς θα μπορούσαμε να πάμε μπροστά τώρα. Δεν λένε. Ασχολούνται τώρα αν η γυναίκα του Τσίπρα φόρεσε αυτό το τουαλέτα, αν ο Τσίπρας θα πάει διακοπές στην Πάρο, και όλα είναι μια μυθοπλασία ψευδέστατη, μια μαύρη προπαγάνδα. Αυτά λοιπόν. Κύριε Μπαλαούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Γεια χαρά. Focus 103,6.